φίλες και φίλοι. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ενός συλλόγου που αριθμεί λίγο πάνω από 500 μέλη, ενώ σύμφωνα με το πρόσφατα επικαιροποιημένο οργανόγραμμά μας θα έπρεπε να αριθμεί πάνω από 700. Όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις όλων των κομμάτων που έχουν περάσει αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας δικαιοσύνης που θα λειτουργεί με δημοσιονομικά κριτήρια προσφοράς και ζήτησης και θα εξυπηρετεί πρωτίστως τα επιχειρηματικά συμφέροντα, την επιχειρηματικότητα. Αυτή η ιδιωτικοποιημένη δικαιοσύνη περιορίζει εγκαταστάσεις συγχωνεύοντας δικαστήρια, περιορίζει προσωπικό με κριτήρια κόστους όφελους, δίνει στους δικαστικούς υπαλλήλους πόνους από την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό την κατηγοριοποίηση των συναδέλφων, τον ανταγωνισμό και τον διχασμό. Πολιτικές που σε εμάς δυσχεραίνουν και υπονομεύουν την καθημερινότητά μας και αλλού όπως στον ΟΣΕ οδηγούν σε κλίματα με χαμένες ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό στο δίλημα ή οι ζωές μας ή τα κέρδη τους επιλέγουμε τις ζωές μας και ψηφίζουμε το ΚΚΕ που δυναμώνει τους συλλογικούς αγώνες κόντρα στη μιζέρια και στο ότι τίποτα δεν γίνεται. Ψηφίζω ΚΚΕ γιατί είναι το μόνο που μπορεί να ασκήσει αντιπολίτευση στην επερχόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στις αντιλαϊκές της πολιτικές της, να ασκήσει αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαϊκού συμφέροντος με συνέπεια, σταθερότητα και μαχητικότητα. Ψηφίζω ΚΚΕ για τους ανθρώπους του, αλλά και γιατί αν είναι να αλλάξει κάτι στη χώρα μας προς το καλύτερο, δεν μπορεί παρά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.